Επιστρέφουμε στον κόσμο του μπάσκετ, μια εκπομπή για ένα το χρόνο μαζί σας. Πάμε να μιλήσουμε για τη νίκη του Κολοσσού μέσα στη δράμα επί του Καόδου με τον γκάρτ της ομάδας της Ρόδου, τον Χριστόφορο Τσεφανίδη. Καλησπέρα Χριστόφορο και συγχαρητήρια για την νίκη απέναντι στην ομάδα του Καόδου. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χριστόφορε, ένα σημαντικό διπλό, καθώς οι ομάδες υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των ομάδων και νομίζω ότι εκτός έδρας αποτελέσματα μετράνε και κάτι παραπάνω. Ναι, κάθε χρόνο το λέμε αυτό, ότι το πρωτάθλημα είναι ανταγωνιστικό. Πλέον έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το ελληνικό πρωτάθλημα, πολλές ομάδες βρίσκονται πολύ κοντά στη δυναμικότητα. Αλλά το χαρακτηριστικό του φετινού πρωταθλήματος είναι ότι υπάρχουν πολλά διπλά. Όλες οι ομάδες σχεδόν εκτός της Αμαλιάδας έχουν κάνει ένα διπλό ή και περισσότερα. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή τρία διπλά, είμαστε στον πρώτο γύρο και οι νίκες είναι περισσότερες εκτός έδρας από ότι εντός. Έχουμε τρία διπλά και δύο παιχνίδια στο γήπεδο μας που έχουμε κερδίσει. Διπλά είναι όπως... με τον Άρη, το αυτό που κάνετε τώρα και ποιο άλλο, Χριστόφορο. Και τον Πανιόνιο. Και τον Πανιόνιο την πρώτη αγωνιστική που το πετύχαμε ακόμα. Ναι, αλλά δεν πάβει να μετράει αυτή η νίκη σημαντικά στη βαθμολογία. Όπου ναι, σίγουρα, σίγουρα. Απλά ήταν πρώτη αγωνιστική, έχει περάσει ο καιρός, δεν θυμόμουν, κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Πέρασε και λιγάκι να το πω στον Τούκου, γιατί παίζαμε με το εφηβικό του Πανιωνίου. Ναι, ήταν αρχή της χρονιάς τότε. Ένα παιχνίδι που ναι. Στο πρώτο ημίχρονο είχατε πολύ μεγάλη διαφορά. Μετά επανήλθε ο Καόδ, αλλά ήσασταν πιο ψύχρεμοι, είχατε καλύτερες πρωτοβουλίες και πήρατε την νίκη τελικά. Κοιτάξτε, αυτό το παιχνίδι θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο τρελά παιχνίδια του πρωταθλήματος μέχρι τώρα, ίσως το πιο τρελό θα το χαρακτήριζα, γιατί η ομάδα βρέθηκε μπροστά 27 πόντους στο 24ο λεπτό και στο 22ο λεπτό και κατάφερε να χρειαστεί καλάθια, να ισοφαριστεί και να χρειαστεί μεγάλα καλάθια στο τέλος για να πάρει το παιχνίδι. Είμαι όμως... μπορώ να πω πιο ευχαριστημένος με αυτόν τον τρόπο, γιατί με το Ρέθμιν και με τον ΠΑΟΚ είχαμε 40 λεπτά μια σταθερά καλή απόδοση και χάσαμε τα παιχνίδια στο τέλος. Τώρα δεν ήμασταν τόσο σταθεροί, αλλά μπορούμε να προβληματιστούμε με μεγαλύτερη χαρά, θα έλεγα, γιατί έχουμε το ροζ φύλλο. Να, ότι προβληματίζετε, δηλαδή, αν είχατε κάνει μια νίκη με 20 πόντους, ίσως θα ήταν πιο δύσκολο να προσγειωθείτε μετά για τα επόμενα παιχνίδια. Πώς το εννοείς? Ναι, το εννοώ ότι υπήρχε, δηλαδή άμα δούμε το βίντεο προσεκτικά θα δούμε ότι υπάρχει αρκετό πεδίο προβληματισμού στην ομάδα, γιατί στα τελευταία 15 λεπτά η ομάδα δεν έπαιξε καλό μπάσκετ. Έπαιξε αγχωμένα, έπαιξε κοιτώντας το χρονόμετρο, υπερέβαλε σε ό,τι αφορά το πόσο προσεκτική έπρεπε να είναι για την αντεπίθεση του ΚΑΟΔ και είναι ένα πεδίο προβληματισμού αυτό το 15 λεπτό. Όμως, αφού τελείωσε με νικηφόρο αποτέλεσμα, τότε μπορώ να πω ότι θα λειτουργήσει και θετικά αυτό, θέλω να ελπίζω λέει, θα λειτουργήσει θετικά για το παιχνίδι με την Αμαλιάδα. Το επόμενο. Γιατί είναι διαφορετική εφορία και ψυχασμός στο μυαλό του παίχτη όταν έχει κερδίσει εκτός έδρας με 20 πόντους και αλλιώς όταν έχει κερδίσει ένα παιχνίδι με τέτοια διακύμανση. Πέρα από το ότι μειώθηκε το ποσοστό σας στα τρίποντα που ήταν φοβερό από ένα σημείο και μετά, ποια άλλα στοιχεία πιστεύεις? Ότι δεν ήσασταν τόσο συγκεντρωμένοι ή κάποιους άλλους παράγοντας, εφησυχαστήκατε? Το τρίποντο σταμάτησε να μπαίνει ακριβώς στο 22ο λεπτό. Βάλαμε το 13ο τρίποντο μας και σταμάτησε η ομάδα, δεν ξανασκόραρε από τη γραμμή των 675. Εμείς από εκεί και πέρα είχαμε συζητήσει πάρα πολύ, αλλά το μυαλό μας φυράχτηκε όταν ξεκίνησε η αντεπίθεση του ΚΑΟΔ. Και εμείς δεν μπορούσαμε να βάλουμε τα πόδια μας κάτω στην άμυνα όπως το είχαμε κάνει στο πρώτο ημίχρονο που δεχτήκαμε 29 πόντους. Να μπορέσουμε να περιορίσουμε τον ΚΑΟΔ. Και η ομάδα κέρδισε κατά τη γνώμη μου επειδή κατάφερε στο τελευταίο δεκάλεπτο να δεχτεί 17 πόντους. Και έχοντας το αβάτζο των 12 πόντων όταν μπήκε στην τέταρτη περίοδο, εμείς απλώς χρειαζόμασταν να σκοράρουμε 6 πόντους. Σκοράραμε 9 και κερδίσαμε. Θεωρώ ότι ήταν μεγάλο λάθος δεν θα την πω χαλαρότητα, αλλά η έλλειψη συγκέντρωση, η έλλειψη επιθετικότητα στην άμυνά μας στο τρίτο δεκάλεπτο. Είπες κιόλας, ακολουθεί ένα παιχνίδι με τον Κόρεβο που έρχεται από μια σημαντική νίκη απέναντι στη Νέα Κηφισιά
και απέκτησε και νέο παίκτη, τον Λάρι Τένερ, που είναι πολύ έμπειρος στα ελληνικά γήπεδα. Ναι, ο Κόρυβος είναι μια ομάδα η οποία, ναι, δείτε προσεκτικά, έχει χάσει όλα τους τα παιχνίδια ή τα έχει κερδίσει στο τέλος. Το παιχνίδι με την Κυφσιά ήταν η εξαίρεση του κανόνα ότι έληξε με νέα πόντου διαφορά και έχει χάσει και στην Πηλαία εύκολα. Όλα τα άλλα τα παιχνίδια συμπεριλαμβανομένου και τα παιχνίδια με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό τα έχει παλέψει. Όλα τα παιχνίδια. Και έχουμε δει ότι είναι μια ομάδα που της αρέσει το Grand Old Finale. Δηλαδή πάντα παίζεται στο τελευταίο σουτ, στο τελευταίο λεπτό, στην τελευταία κατοχή το παιχνίδι της. Είναι μια ομάδα μαχητική, έχει κατεύθυνση. Είναι μια πραγματική ομάδα και εμείς πρέπει να παίξουμε πολύ καλά αν θέλουμε να την κερδίσουμε. Μετά το πάμε λίγο για την, τα είπαμε και στην αρχή για το φετινό πρωτάθλημα. Σπάνια θυμάμαι τόσα χρόνια, είσαι πολύ έμπειρος και όλα στα γήπεδα, να υπάρχει, να οι ομάδες να είναι τόσο κοντά δηλαδή και δεν αντιμετωπίζουν και κάποια πολύ μεγάλα προβλήματα κάποια ομάδα και να έχει μείνει λίγο πιο πίσω. Ίσως ο Πανιώνιος, αλλά και ο Πανιώνιος Games στο ρόστερ του και πήρε κάποια μάτς, είναι και αυτός δηλαδή πολύ κοντά. Αρκετές ομάδες, κάποιες που θα μπουν στα play-offs και αυτές που θα υποβιβαστούν. Είναι πολύ κοντά. Μιλάμε για ένα πρωτάθλημα το οποίο η έκτη θέση από την τελευταία που έχουν δύο πόντους. Ο Πανιώνιος αν είχε κερδίσει μάλιστα και την Πάτρα που στο τελευταίο λεπτό που έχασε θα ήμασταν όλοι στον ένα πόντο, όλοι πολύ κοντά. Είναι ένα πρωτάθλημα ανταγωνιστικό, το λέμε αυτό κάθε χρόνο. Αυτό είναι καλό για το φίλαθλο κοινό, πηγαίνει στο γήπεδο, δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ο καθένας μπορεί να κερδίσει οπουδήποτε. Αλλά το βασικό χαρακτηριστικό είπαμε ότι φέτος υπάρχουν πολλά διπλά. Και όταν υπάρχουν τόσα πολλά διπλά το κάνει ακόμα πιο αφύρωπο. Δεν μπορείς να προβλέψεις, δηλαδή τα Τρίκαλα σου είναι μια ομάδα η οποία έχει ήδη δύο διπλά. Η Ελευσίνα το ίδιο. Εμείς έχουμε τρία. Βλέπουμε ότι η έδρα δεν είναι τόσο δυνατή όσο ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Πιστεύω ότι αυτό θα αλλάξει λιγάκι κατά τη διάρκεια του δεύτερου γύρου, αλλά και πάλι προβλέπεται ένα πολύ αφύρωπο πρωτάθλημα. Πάντως την προηγούμενη εβδομάδα είχα εδώ το μέλος του τεχνικού, τον βοηθό προπονητή του Κώστα Φλιβαράκη, τον Κώστα τον Παπάζολο, που μιλούσαμε πάλι για το ίδιο θέμα, για τη μάχη που δίνεται. Όλες οι ομάδες, εσάς δεν σας έδωσε στις ομάδες που θα είναι στον ανταγωνισμό για την αποφυγή του βασμού. Μέχρι στιγμής και όλες σε σχέση με πέρσι, νομίζω όμως έχετε ξεκινήσει αρκετά καλά, αρκετά δυνατά, έχετε πάρει πολλές νίκες. Ναι, έχουμε φέτος. Βέβαια, στο τέλος του πρώτου γύρου είχαμε πάλι 5 νίκες πέρσι. Κάναμε 5 νίκες στον πρώτο γύρο, κάναμε ένα σερί νικών. Τώρα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε 6 αν καταφέρουμε να κερδίσουμε το Σάββατο την Αμαλιάδα. Επειδή η ομάδα παρουσιάζει ένα καλό πρόσωπο αγωνιστικό, δεν χάνει παιχνίδια εύκολα, όλα τα παιχνίδια τα έχει παλέψει. Το μοναδικό μάτς που έχει τελειώσει μεγάλη διαφορά ήταν μέσα στο ΆΚΑ με την ΑΕΚ και αυτό διαμορφώθηκε στο τελευταίο τρίλεπτο του αγώνα. Γι' αυτό ο Κολοσσός είναι στο μυαλό όλων ότι είναι μια από τις ομάδες η οποία δεν θα κινδυνεύσει, αλλά κατά τη γνώμη μου αυτό μπορεί να αλλάξει πολύ εύκολα ούτε καν σε έναν κακό μήνα, μόνο σε δύο άσχημα αποτελέσματα συνεχόμενα. Με δύο άσχημα συνεχόμενα αποτελέσματα ο καθένας μπορεί να βρεθεί κάτω από τη ζώνη ή πολύ κοντά σε αυτήν. Αν δεν πάρει τον αριθμό των νικών, αν δεν εξασφαλίσει μαθηματικά, ποτέ δεν μπορεί να είσαι σίγουρος στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι ανταγωνιστικό. Βλέπουμε ότι καμία ομάδα δεν έχει πολλά προβλήματα έτσι ώστε να τη δεχτούμε ως πρώτο φαβορί. Ο Πανιώνιος μπορεί να δείχνει να είναι τελευταίος, αλλά είναι μια ομάδα πραγματικά μεγάλη, με ιστορική, με κόσμο και με υλικό και ένα πολύ εμπειρο προπονητή. Οπότε όποιος τον ξεγράφει έχει κάνει τεράστιο λάθος. Γι' αυτό είναι οι αποστάσεις πολύ κοντινές. Και ο Κολοσσός δεν πρέπει να εφησυχαστεί ακόμα και αν κερδίσει και το επόμενο παιχνίδι. Σίγουρα, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς. Με αρκετά παιδιά που έχω μιλήσει, με ομάδες που είναι σε αυτή την κατάσταση, δηλαδή μεταξύ play-offs και αποφυγή του υποβιβασμού, για πιο πάνω μου είχαν τονίσει πριν καμιά 4 αγωνιστικές, ότι περίμεναν να πρωταγωνιστήσει ο ΠΑΟΚ και η Φυσιά, ο Αγόρ και ο Άρης. Πώς βλέπεις εσύ τα πράγματα στις θέσεις κάτω από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό? Ή γενικότερα στις ψηλές θέσεις. Ναι. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός θα παλέψουν μέχρι το τέλος, αλλά βλέπουμε ότι και οι δύο μέσα στον πρώτο γύρο κάναν από μία ήττα εκτός προγράμματος. Ο
Παναθηναϊκός έχει τόσο, γιατί στην Πηλαία πλέον ο ΠΑΟΚ έχει αποδείξει ότι μπορεί να κερδίσει τον καθένα. Ο Ολυμπιακός έχασε την Κηφισιά, μια ομάδα η οποία ξεκίνησε πολύ δυνατά και όλοι την είχαν σίγουρη για τετράδα. Αλλά βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι έχει τις ίδιες νίκες με εμάς και θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική στα επόμενα παιχνίδια της, αν θέλει να ξαναστοχεύσει ψηλά. Από εκεί και πέρα το Ρέθυμνο, ενώ είχε πολύ καλό ρυθμό, βλέπουμε ότι μέσα στην περίοδο γιορτών έχασε εύκολα μέσα στην ΑΕΚ και μετά έχασε και από τα Τρίκαλα, έχασε μέσα στο γήπεδο του από τα Τρίκαλα, το οποίο και αυτό το έφερε λίγο πίσω, ένα αποτέλεσμα που δεν περιμένανε πολύ, για να λέμε την αλήθεια. Ο Άρης έχει δείξει πάλι σταθερά βήματα μπροστά μετά τις τρεις συνεχόμενες ήττες, αλλά θεωρώ ότι αυτές οι τέσσερις ομάδες θα είναι στα play-off και θα είναι και αυτές οι οποίες θα διεκδικήσουν την είσοδο στην τετράδα μαζί με την ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ μπορεί να είναι χαμηλά αυτή τη στιγμή, αλλά έχει ένα πολύ δυνατό υλικό. Και φυσικά είναι και η Πάτρα, η οποία είναι σταθερή δύναμη, έχει κάνει τις νίκες, έχει μια πολύ δυνατή έδρα, βλέπω δεν έχει γελάει ποτέ στην έδρα της. Και έτσι, κάνοντας και το διπλό στον Πανιόνιο, έχει μαζέψει ήδη αρκετές νίκες και δεν νομίζω ότι θα έχει κανένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά την παραμονή στην κατηγορία. Να επιστρέψουμε λίγο σε εσάς. Είχατε μια πολύ μεγάλη απώλεια που ο καλοσφαιριστής, ο συμπαίκτης σας που πήγε στην Λαμποράλ, παρόλα αυτά αντέξατε και συνεχίζετε στον ίδιο ρυθμό και μάλιστα μέχρι να έρθουν και κάποιο άλλο παιδί είχατε και παραπάνω έργο εσείς οι περιφερειακοί να καλύψετε το κενό του. Κοιτάξτε, έφυγε ένας πολύ ιδιαίτερος παίχτης, πολύ ταλαντούχος, ένας παίχτης που μπορούσε να βάλει ένα καλάθι σε μια πολύ κακή επίθεση, μπορούσε να πάρει την μπάλα και να βάλει ένα καλάθι και να ξεκολλήσει την ομάδα. Από τη στιγμή που έφυγε, έχει αλλάξει κάπως τα δεδομένα αυτό. Η ομάδα στηρίχθηκε περισσότερο στην ομαδικότητα, στηρίχθηκε περισσότερο στην πάσα, θα έλεγα, στην έξτρα πάσα, και αυτό έγινε σε δύο παιχνίδια που δεν είχαμε ακόμα Αμερικάνο αντικαταστάτη. Στα παιχνίδια με Τρίκαλα και Ρέθυνο, τα οποία το ένα το κερδίσαμε και το άλλο βρεθήκαμε πολύ κοντά να το κερδίσουμε μέσα στο Ρέθυνο. Έχουν αλλάξει ισορροπίες στην ομάδα, έχει αλλάξει ο ρόλος κάποιων παιχτών. Εμείς που ήμασταν από πέρσι έχουμε διαφορετικό ρόλο φέτος. Είμαστε περισσότερο στο να δημιουργήσουμε, γιατί η ομάδα έχει παίχτες που μπορούν να σκοράρουν. Η απώλειά του ήταν μεν μεγάλη, αλλά καταφέραμε εμείς και έχουμε παίξει τέσσερα παιχνίδια, εκ των οποίων τα δύο τα έχουν κερδίσει και τα δύο έχουν χαθεί στην τελευταία επίθεση και με το Ρέθυνο και με τον ΠΑΟΚ. Ο παίχτης αυτός ήταν πολύ καλός και βλέπουμε ότι έχει βρει και ρόλο εκεί που έχει πάει. Αλλά εμείς πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, να στηριχθούμε σε αυτό που έχουμε, σε αυτό που είμαστε και να βρούμε άλλους τρόπους για να διεκδικούμε τα παιχνίδια. Πλέον το μπάσκετ έτσι όπως έχει γίνει, τα ρόστερ αλλάζουν κάθε εβδομάδα. Για να μην είμαι υπερβολικός, κάθε μήνα σίγουρα είναι διαφορετικό το ρόστερ της κάθε ομάδας. Εμείς καταφέραμε και αντέξαμε σε αυτό και πιστεύω ότι θα αντέξουμε και στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Και Χριστόφορο, επειδή η εκπομπή είναι και από Θεσσαλονίκη, θα αντιμετωπίσατε και τις δύο ομάδες. Σε εκείνο το άσχημο διάστημα του Άρη κάνετε πολύ σημαντικό διπλό και χάσατε στο τέλος από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Να μου πεις δύο λόγια για τις δύο ομάδες παραπάνω. Ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία εμείς την πετύχαμε σε μια κακή συγκυρία, είχε κάνει την πρώτη σύντα στην Αμαλιάδα και το παιχνίδι ήταν και κλεισμένο το θυρών. Και αυτό σίγουρα μας βοήθησε να το πάρουμε. Το παιχνίδι παίξαμε πολύ καλά εκείνη τη μέρα, αλλά είναι μια ομάδα με σαφέστατη προπονητική κατεύθυνση. Έχει καλό υλικό και νομίζω ότι θα είναι από τις ομάδες οι οποίες θα πρωταγωνιστήσουν στο τέλος το ποτάσμα και θα βρεθούν στις ψηλές θέσεις. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι μια από τις ομάδες οι οποίες θα βρίσκονται στην εξάδα. Ο ΠΑΟΚ τώρα είναι ένα διαφορετικό μοντέλο ομάδας. Έχει έναν σταθερό προπονητή, έχει ένα σταθερό ελληνικό κορμό που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και οι ξένοι παίχτες που έχει φέρει είναι όλοι παίχτες που γνωρίζουν τα δεδομένα, τα ελληνικά. Θεωρώ ότι μόλις τελειώσει και από τις υποχρεώσεις του EuroCup, που κάνει και εκεί μια πετυχημένη πορεία, θα επικεντρωθεί στο ελληνικό πρωτάθλημα και θα είναι ακόμα πιο συνεπής. Δεν εννοώ ότι δεν είναι συνεπής αυτή τη στιγμή, γιατί έχει κάνει τις νίκες που χρειάζεται, αλλά θα είναι πιο συνεπής και ενεργειακά πιο έτοιμος για τα παιχνίδια που θα έρχονται. Είναι δύο ομάδες οι οποίες
θα είναι στην εξάδα και θα παλέψουν για την τετράδα. Πήγα να σου πω ότι για τον συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λες. Νομίζω ότι τον ΠΑΟΚ ήταν και μεγάλο πλήγμα η απώλεια για τόσο μεγάλο διάστημα ενός κομβικού παίκτη του πολύπειρου του Κώστα του Χαραλαμπίδη. Ο Κώστας είναι ένας παίκτης πλέον ο οποίος πρέπει να αποτελεί παράδειγμα για πολλά παιδιά. Ένας παίκτης ο οποίος πήρε το... Να πω το σεβασμό το οποίο του άρμοζε μετά τα 30 του. Έπαιξε το καλύτερο του μπάσκετ μετά τα 30 του χρόνια. Είχα την τύχη να είμαι 3 χρόνια συμπαίχτης του στο Μαρούσι. Ένας παίχτης ο οποίος άργησε να μπει στην Α1 και να πάρει αυτό που του άξιζε και το άρμοζε. Αλλά είδαμε ότι μετά τα 30 έκανε μια φανταστική καριέρα. Βρέθηκε αυτή η ατυχία μπροστά του. Την είδα τη φάση, το έβλεπα ζωντανά το παιχνίδι. Μίλησα μαζί του, είναι μεγάλη απώλεια για τον ΠΑΟΚ. Αλλά ο ΠΑΟΚ παραμένει μια μεγάλη ομάδα. Είδαμε ότι κατάφερε από εκεί και πέρα να λειτουργήσει και χωρίς αυτόν. Και αν προλάβει και γυρίσει φέτος θα είναι ένα μεγάλο σύν για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Και είναι όμως ένας μεγάλος παίχτης. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό και να ανεξάρτητα αν θα γυρίσει φέτος του χρόνου ή καθόλου πρέπει να αναγνωριστεί η προσφορά του και στην ομάδα και στο ελληνικό μπάσκετ. Και ένα σχόλιο για την φετινή σου παρουσία. Συνεχίζει με την ομάδα του Κολοσσού της Ρόδο. Ήταν τύχη για μένα που συνεχίζω στην ίδια ομάδα. Δεν μου αρέσουν πολύ οι αλλαγές ομάδων. Ήξερα εδώ πέρα το μονοπάτι, γι' αυτό επέστρεψα. Έχω ένα διαφορετικό ρόλο σε σχέση με πέρσι. Πέρσι μου ζητήθηκε περισσότερο να είμαι στο εκτελεστικό κομμάτι, να είμαι κοντά στην ομάδα σε κάποια παιχνίδια, να παίρνω περισσότερες ενέργειες. Όμως έτσι όπως είναι δομημένη η ομάδα φέτος, εγώ κρίνω ότι είναι προτιμότερο να συμμετέχω περισσότερο στο δημιουργικό. Το θέμα είναι πώς θα βοηθήσει την ομάδα να πάρει τις νίκες της. Άλλες φορές τα καταφέρνουμε, άλλες φορές όχι. Πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε εκεί για να πάρουμε τα αποτελέσματα που πρέπει. Ωραία Χριστόφορε, σε ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Καλή συνέχεια με την ομάδα του Κολοσσού. Και εγώ σας ευχαριστώ και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα.